Death in the City, μία μικρού μήκους ταινία του Γιάννη Φάγκρα, με αφορμή τα κινέζικα κουτιά της Ότης Τριανταφύλου. Αυτό θα δούμε απόψε εδώ και γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε. Για 8 λεπτά, έτσι. Μόνο. Δεν είναι 9. Σφινάκι είναι αυτό, δεν είναι. Είναι σφινάκι. Εγώ βέβαια κρατάω στα χέρια μου ένα φρεσκοτυπωμένο βιβλίο της Ότης. Δεν είναι μόνο και όχι μόνο. Θα τα πω όλα τώρα. Όλα θα τα πούμε. Κυρίως είναι του Ηλία Ιωακημόγλου. Του Ηλία Ιωακημόγλου και της Ότης Τριανταφύλου. Σε βάζω δεύτερη τώρα. Για τη σημαία και το έθνος. Από τις εκδόσεις Μελάνη μόλις βγήκε. Κατά τη σημαία και κατά το έθνος. Έτσι, ένα πολύ δεικτικό κείμενο. Η συνέχεια επί της οθόνης. Σχεδόν. Να πω μόνο ξεκινάμε. Δύο Α, δεν είπα, μουσική. Κώστας Αρβανίτης. Ναι. Θα τον απολαύσουμε. Οπωσδήποτε. Άλλωστε, είμαστε τόσο λίγοι και θα πούμε τόσο λίγα που μόνο η μουσική του Κωστή θα μείνει. Να σας πω μόνο δύο λόγια πώς έγινε αυτό το ταινιάκι. Γιατί μας ρωτάνε διάφορα τσιβαρίγδουπα και περισπούδαστα. Η ταινία έγινε μόνο και μόνο επειδή είμαστε φίλοι με τον Γιάννη το Φάγκρα. Δηλαδή, εγώ τον θεωρώ φίλο μου και επειδή τον εκτιμώ πολύ ως σκηνοθέτη. Και του ζήτησα, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, να γράψει κάτι σαν ένα τρέιλερ του βιβλίου. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που θα δείτε, που εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Δεν έχει πίσω από αυτή την κίνηση, δεν υπάρχει καμιά ιδεολογία. Υπάρχει μόνο μια ανάγκη για να ανταλλάξουμε ιδέες και εμπνεύσεις με ανθρώπους που αγαπάμε και στους οποίους έχουμε εμπιστοσύνη. Με τον Γιάννη μοιραζόμαστε μια πολύ μεγάλη εμπειρία της ζωής μας, που είναι το ότι ζήσαμε πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και κάπως, παρόλο που έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, αρκετή διαφορά ηλικίας, νομίζω ότι η εποχή σε κάποια στιγμή ταυτίστηκε. Το ταινιάκι αυτό, που ο Γιάννης έκανε σαν παρένθεση σε ό,τι κάνει, γιατί ετοιμάζει μια ταινία μεγάλου μήκους, ήταν δηλαδή κάπως σαν καθυστέρηση στα σχέδιά του. Γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη το χειμώνα του 2006-2007, κάτω, πιστεύω, από αρκετά δύσκολες συνθήκες, τις οποίες δεν ομολογεί. Θα μιλήσουμε λίγο μετά με τον Γιάννη για την ταινία. Πολύ λίγο όμως, και δεν θα σας κουράσουμε καθόλου, γιατί είστε και λίγοι και γιατί κάνει και ζέστη. Να δούμε την ταινία. Ο Γιάννης έχει εξαφανιστεί, βέβαια, έτσι. Hello. Thank you.
Panthers organized a rally yesterday near Club Kahlua, where 23-year-old Sean Bell was killed last week. Bell was shot while out with his friends for his bachelor party. He was buried yesterday. Dennis Mack was pronounced dead at Woodhull Hospital. Police shot and killed 19-year-old Tamora Pearson. Police believe she had been dumped in a recycling bin. The death of a newborn baby that police believe was thrown from the fifth floor window of a Bronx building is ruled a homicide. The medical examiner says the baby girl suffered fractures and hemorrhaging. Sixth in a month. Apparently he had an axe or a knife with him. And then he got stabbed. That was it. Thank you.
Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Ορίστε. Καλό αλλά λίγο. Καλό αλλά λίγο, ναι. Μακάρι να λέγατε το ίδιο και το βιβλίο. Καλό αλλά λίγα τα λεφτά. Εντάξει, νομίζω είναι όσο χρειάζεται για αυτό το πράγμα. Βάλε το μικρό. Όσο χρειάζεται για αυτό που ήταν, νομίζω. Τώρα εντάξει, ωραία θα ήταν να γίνει μια ταινία μεγάλου μήκους με αυτόν τον τρόπο, όπου δεν θα πάει κανείς να τη δει. το κάνουν μερικοί άνθρωποι στη Γαλλία, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Πήγαμε αυτή την ταινία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, γιατί είχε ενδιαφέρον. Καθώς και για το βιβλίο είχε ενδιαφέρον φυσικά, γιατί και το βιβλίο δεν είναι για πολύ μεγάλο κοινό. Πήγα σε πολύ μικρές πόλεις, όπως ας πούμε στην Αριδαία Πέλης. Μάλιστα, έφτασε η χάρη μου. Στην Αμαλιάδα Ηλίας. Και υπήρχε έτσι ένα είδος ομηχανίας, Γιάννη μου. Καλά, το είπε. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Δηλαδή, εξάλλου, όπως λέγα, το να κάνεις κήρυγμα στους πιστούς δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον. Καλό είναι να γίνεται σε τέτοια μέρη και σε υπάρχει ομηχανία. Ναι. Η ουσία είναι η εξής, ότι νομίζω ότι γενικά, δεν ξέρω αν είναι ελληνικό φαινόμενο ή παγκόσμιο, πάσχουμε από ένα είδος επαγγελματικού αυτισμού. Ο καθένας κάνει ένα μικρό πράγμα, δεν βγαίνει από τα όρια του. Ενώ, δεν ξέρω, νομίζω ότι η ζωή μας θα ήταν πολύ πιο πλούσια αν δίναμε την ευκαιρία σε ανθρώπους να συνεργαστούν μαζί μας, να συνεργαστούμε εμείς μαζί τους,